πατρίδα. Ακούστε φάση, περίμενα κάτι λεφτά από πέρυσι το Πάσχα. Τα είχα δανείσει στο φίλο μου τον Παναγή. Χρυσή καρδιά, δεν μου τα έδινε ένα χρόνο για να μην τα χαλάσω. Μόλις του είπα ότι αν δεν μου τα φέρει θα του χαλάσω τη μάπα, κλείσαμε αμέσως ραντεβού. Αλλά δεν ήρθε. Μην τον είδατε τον Παναγή. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και μόνο που άκουγα ήταν «Η κλίση σας προωθείτε, η κλίση σας προωθείτε, η κλίση σας προωθείτε». Ναι, αλλά εγώ έπρεπε να πληρώσω το ρεύμα. Το άφησα πίσω-πίσω και μου το κόψανε. Τώρα που σας μιλάω βέβαια, έχω ρεύμα στο σπίτι, γιατί μου το συνέδεσε παράνομο ο γείτονας που ξέρει από ΔΕΗ. Αν σε πιάσει η ΔΕΗ να κλέβεις ρεύμα, θα σου πει με καλαμάκι όλο το αίμα. Κι αν απλήρωτη κρατάς την ΕΙΔΑΠΑ, δεν σε σώζουν ούτε 12 τσεκά. Δεν σε σώζουν ούτε 12 τσεκά. Που λέτε ήμουν αστεγνός σαν λιαστό χταπόδι. Ο μισθός μου πήγε στη δόση της εφορίας, το δάνειο του σπιτιού και το φροντιστήριο της μικρής. Ο μισθός της γυναίκας μου πήγε στο ΕΦΚΑ, στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, στον νίκη του μαγαζιού, στα γραμμάτια, στον ήλιο που κοιτάμε και στον αέρα που αναπνέουμε. Αποφάσισα λοιπόν να ζητήσω δανεικά από τον αδερφό μου, γιατί μου είχε υποχρέωση που του είχα δανείσει κι εγώ μια φορά. Ο αδερφός μου δεν είχε να μου δώσει, αλλά δανείστηκε από τον κουμπάρο του που επίσης του είχε υποχρέωση, αλλά ούτε σεντ αυτός. Και δανείστηκε από μία ξαδέρφη. Οπότε, καταλάβατε, ούτε ξαδέρφη του είχε και τα δανείστηκε από μία συνάδελφο που τα δανείστηκε από τον αδερφό της, που τα δανείστηκε από ένα φίλο του, τον Παναγή. Να έχεις ένα αερόνα παρολί, αξιοπρέπεια. Αναπνέω και όλο αυτό έχει συνέπεια. Ο δανείσας του δανείσας καταντήσαμε. Ο δανείσας του δανείσας καταντήσαμε. Φίλε, έχεις ένα ευρώ ή τίγα. Φίλε, έχεις ένα ευρώ ή τίγα. Φίλε, έχεις ένα ευρώ ή τι. Ή τίγα. Ή τηγανίσαμε. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Yeah. Yeah. Δεν πατήσαμε.